Με την ευκαιρία της παρουσίας του στη Λέσβο, οι δύο πρωταθλήτριες του διπλού σκίφελα Φρόν Βαρών, οι οποίες πήραν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μίλησαν στον Αιώλο για την πρόκρισή τους, τα συναισθήματά τους, τη φιλία τους και τον αθλητισμό σε μια συνέντευξη από καρδιάς με φόντο το κτήμα Ελιά και Θάλασσα, όπου με πρωτοβουλία του Μανώλη Τζανέτου παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν των δύο πρωταθλητριών. Είναι κάτι που το κυνηγούσαμε από πέρυσι. Η πρόκριση στην Ολυμπιάδα είναι το όνειρο του κάθε αθλητή. Προφανώς είμαστε απίστευτα χαρούμενες γι' αυτό και ταυτόχρονα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα το συνειδητοποιήσουμε πια, πιστεύω, με το καλό όταν θα πάμε στο Παρίσι και θα δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί. Αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε ακόμα να το πιστέψουμε. Εσύ, Ζωή? Πολύ έντονα συναισθήματα, σίγουρα. Είμαστε μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου ακόμα. Συμφωνώ με τη Μιλένα, ναι. Νομίζω εκεί πρώτη, μόλις μπούμε στο χωριό θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε το τι γίνεται. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο παλεύουμε πολύ καιρό. Φτάσαμε σε αυτό, δεν είναι εύκολο. Πήγαμε πολύ συνειδητοποιημένες και ήρθε το αποτέλεσμα. Με τη Ζωή έχουμε περάσει πολλά καλά μαζί, αλλά ταυτόχρονα περάσαμε και πολλές δυσκολίες. Το καλό είναι ότι τις ξεπεράσαμε. Και αυτό με κάνει να νιώθω μια μεγάλη σιγουριά, ότι είμαστε μαζί στα καλά, αλλά δεν το βάζουμε μετά ποτέ κάτω. Μια σχέση, ας πούμε, που έχουμε αναπτύξει έχει να κάνει... Είναι ένα είδος σχέση και αυτή. Είναι επαγγελματική, ας πούμε, στον τομέα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι με τη Μιλένα μέσα στη βάρκα περνάμε πάρα πολλές ώρες μέσα στην ημέρα. Συχνά μαλώνουμε, συχνά είμαστε στα πάνω μας, στα κάτω μας. Ειδικότερα όταν η κούραση φτάνει στα πικ, είμαστε ο πρώτος άνθρωπος που θα ξεσπάσει ο ένας τον άλλον. Λίγο πριν τον αγώνα, για την πρόκρισή σας στους Ολυμπιακούς, τι σκεφτόσασταν? Μάλλον ήμασταν πάρα πολύ έτοιμες και ψυχολογικά και σωματικά και το ξέραμε αυτό. Οπότε ξέραμε ότι δεν έχουμε στο κάτω-κάτω τίποτα να χάσουμε, μόνο να κερδίσουμε. Και ήμασταν και πολύ σίγουροι για τον εαυτό μας. Οπότε δεν υπήρξε κάποια στιγμή να λυγίσουμε. Ήμασταν πολύ δυνατές γενικά. Ζωή, είναι η πρώτη σου φορά στο νησί? Ναι, είναι η πρώτη μου φορά στο νησί. Έχω πολύ καιρό που θέλω να έρθω. Τα κατάφερα. Μου κάναν δώρο οι γονείς της Μιλένας αυτή την επίσκεψή μου εδώ, γιατί θέλαμε να πάμε και στο Μανταμάδο να προσκυνήσουμε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έχω έρθει στο νησί, είναι η αλήθεια. Κάνατε και οι δύο τάμα για τον ίδιο λόγο? Ναι, εντελώς τυχαία. Εγώ τον δεξιάρχη τον έχω από τη μητέρα μου, που πιστεύει πάρα πολύ σε αυτόν. Και κάπως έτσι πέρασε εμένα, είδα ότι λειτουργεί για μένα προσωπικά. Και κάπως το ανακαλύψαμε με τη Ζωή, ότι έχουμε ουσιαστικά και οι δύο τον ίδιο προστάτη, κατά κάποιο τρόπο. Και είχαμε πάρει, ας πούμε, και έχουμε και ασορτή τέτοιο κομποσκήνια από τον δεξιάρχη. Όπως και όλη η Ελλάδα, είμαι και εγώ πάρα πολύ περήφανος. Είμαι περήφανος και ως Μυτιλινιός, διότι ο ναυτικός όμιλος που εκπροσωπούμε και νομίζω εκπροσωπεί και όλη τη Μυτιλίνη αυτή τη στιγμή θα βρεθεί στην Ολυμπιάδα. Και μόνο δάκρυα χαράς έχουμε. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές τιμές που ζούμε. Και μόνο συγχαρητήρια έχουμε να λέμε στα παιδιά αυτά που καταφέραν όλα αυτά. Όταν ήρθε η Μιλένα σε εσάς, ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο? Η αλήθεια είναι ότι μόλις είδαμε τη Μιλένα, κυρίως ο προπονητής της, πίστεψε κατευθείαν σε εκείνη, διότι είδε κάποια πράγματα για το μέλλον της. Η ίδια δεν το πίστευε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν το πολύ πιστεύαμε. Εμένα όταν μου το εξήγησε το κατάλαβα και τελικά η πρόβλεψη του ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχόμαστε να. Τον Αύγουστο θα είμαστε πάλι εδώ με πράγματα τα οποία θα κρέμονται από το λαιμό τους και θα είναι κάποιο μετάλλιο. Ο λόγος που ερχόμαστε εδώ κυρίως είναι ότι θέλουμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας στάθηκε από την αρχή αρρωγός. Και το λέω διότι ήρθε σε μια εποχή που ακόμα Μιλένα ήταν παιδί. Ακόμα και τα υπόλοιπα παιδιά που έχουμε στον Όμιλο δεν είχαν δείξει αυτά που έχουμε δείξει. Διότι όπως ξέρετε δεν είναι μόνο η Μιλένα. Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος έχει ανέβει στην κατάταξη την Πανελλήνια πάρα πολύ. Δηλαδή πλέον αναγνωρίζουν τη δουλειά μας και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Ο Μανώλης, η αλήθεια είναι ότι το έχει ξανακάνει και άλλες φορές και το κάνει και διακριτικά, στηρίζει πάρα πολύ τις προσπάθειες αυτές. Θεωρώ και γενικότερα στο λεσβιακό αθλητισμό, αλλά ειδικά στο ναυτικό όμιλο,
κάνανε μία προσφορά μια βάρκα των 15.000, το οποίο καταλαβαίνετε ότι σε εμάς άνοιξε φτερά. Σε μια εποχή που ξαναλέω, ήμασταν στην αρχή. Δεν γίνεται να μην το τιμήσουμε αυτό και θα το τιμούμε όσο είμαστε κι εμείς ως όμιλος. Πώς αισθάνεστε για αυτά τα δύο κορίτσια που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή? Μόνο υπερηφάνεια και σαν Μυτιλινιός και σαν άνθρωπος και σαν συνεργάτης έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο Τάσος και ο Αρίστος έτσι έχουν μια βαριά κληρονομιά. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία να μεταδώσουν στα κορίτσια, όπου οι κόποι τους έχουν ανταμυφθεί και έχουμε πολύ ψηλές προσδοκίες. Και το καλοκαίρι τώρα είμαστε σίγουροι ότι θα γυρίσουν βαριά φορτωμένες με μετάλλια, να λάμψουμε ακόμα περισσότερο. Εμείς κάνουμε ό,τι προσπάθεια είναι δυνατή για να μην φεύγουν από τον τόπο μας ούτε αθλητές, ούτε καλλιτέχνες, ούτε προσωπικότητες οι οποίες αξίζει να υποστηρίξουμε και να κρατήσουμε εδώ. Η αγκαλιά μας είναι πάντα ανοιχτή, η αυλή μας είναι πάντα ανοιχτή για να υποστηρίζουμε και να μας τιμάνε οι επιτυχίες των παιδιών αυτών. Έχουμε προσδοκίες και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια και από την Κυβέρνηση και από όλους τους φορείς να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά που προσπαθούν πραγματικά πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Τάσο, Αρίστο, και έχουμε προσδοκίες από εσάς. Προσπαθήστε ακόμα περισσότερο.